Μία ημέρα μετά τις αναφορές του Κιέβου για ρωσικό καταιγισμό πυρών σε πάνω από 100 πόλεις και χωριά μέσα σε μόλις 24 ώρες, ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ζητεί επιπλέον ενίσχυση και τονίζει σε άρθρο του στον Economist πως οι συγκρούσεις με τους Ρώσους εισβολής εξελίσσονται σε πόλεμο φθοράς. Ο δε Υπουργός Εσωτερικών Ιγκορ Κλιμένκο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι βάλει εκουσίως κατά αμάχων σε 10 Ουκρανικές περιφέρειες. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωσέπ Μπορέλ, έστειλε σαφές μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X, υπενθυμίζοντας τη Ρωσία πως η ενεξελίξη κρίση σε άλλα μέρη του κόσμου δεν θα αποπροσανατολίσουν την Ευρώπη από την στήριξη προς την Ουκρανία, για όσο καιρό αυτή κριθεί απαραίτητη. Από την πλευρά της πάντως, η Μόσχα τονίζει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χρησιμοποιούν πυραυλικά συστήματα υψηλής ακρίβειας και στοχεύουν μόνο στρατιωτικές υποδομές. Ειδικοί επισημαίνουν πως η Ρωσία περνά σε μια νέα επιχειρησιακή φάση που περιλαμβάνει στατικές και φθοροποιούς μάχες. Προειδοποιούν δε ότι καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Ουκρανίας θα μπουν ξανά στο ρωσικό στόχαστρο.